Αγία, κοιτάξτε πάντα σε εμάς. Λίγο την προσοχή σας, σας παρακαλώ. Κύριε μου, δεν θα έχουμε σήμερα, αλλά αυτό που θα σας πω θα ήθελα να το πράξετε όλοι σας. Την επόμενη Παρασκευή ανακοίνωσαν ότι έρχεται ένα θηρίο στην Ελλάδα. Αυτό το θηρίο λέγεται Πάπας. Μετά το σχίσμα, το είχε φέρει κάποιος άλλος στην Ελλάδα, το οποίο το ξαναφέρνει αυτό το θηρίο στην Ελλάδα. Σας παρακαλώ να νησέψετε και να προσευχηθείτε η Παναγία να απαλύνει αυτό το πράγμα. Και αν είναι δυνατόν να μην γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα πάλι. Να κάνετε προσευχή και νηστεία. Αυτά δίδασε και σήμερα το Ευαγγέλιο. Το να κάνω κήρυγμα δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε πράξη όλοι μας. Τώρα για τις ανακοίνωσεις της εβδομάδας, θα έχουμε Τετάρτη πρωί προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Παρασκευή απόγευμα είναι ο Ακάθιστος Ύμνος. Βλέπετε, τότε βρήκα να φέρω το θηρίο, στον Ακάθιστο Ύμνο. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon, a dragon, a dragon, a dragon.